διεθνείς επανήσεις της, και ακολουθεί κανονικά τον κώδικα. Δηλαδή, ούτε αυτή αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα με τον καινούριο κώδικα. Απλώς όλες οι αθλήτριες και φυσικά και οι δικές μας θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να τελειοποιηθούν. Εμείς να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Νάντια Λούτς από την Ελβετία στο πρόγραμμά της με την μπάλα. Η κυρία Γιαννητσοπούλου παραμένει μαζί μας και θα μιλήσουμε στη συνέχεια και πάλι μαζί της. Νάντια Λούτς από την Ελβετία στο πρόγραμμά της με την μπάλα. 51 αθλήτριες παίρνουν μέρος στο ατομικό και 12 ομάδες του ανσάμπλ σε αυτό το διεθνές meeting ρυθμικής γυμναστικής που φιλοξενείται από χθες στο γήπεδο της Τέντας, εδώ στην Καλαμάτα. Συνεχίζουμε με την Αναστασία Μπερεστέτσκαγια από το Ουσμπεκιστάν, που αγωνίζεται τώρα στις Κορίνες. Now competing in the club's program, Μπερεστέτσκαγια, και να παρακολουθούμε αποσπάσματα από το πρόγραμμα που παρουσίασε πριν από λίγο η Ελβετίδα.